Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Θα αναφερθώ στο σπιτρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου για την ανίχνευση της ισχαιμίας. Να το πάρουμε από την αρχή το θέμα όσον αφορά για να γίνει ένα σωστό σπιτρογράφημα θα πρέπει να τηρήσουμε όλες τις να τηρήσουμε κάποια θέματα σχετικά με την προετοιμασία του εξεταζόμενου, όπως να είναι νηστικός 6 ώρες αυστηρά πριν την εξέταση. Αυτό γίνεται γιατί αν υπάρχει τροφή, αν έχει φάει πρόσφατα ο ασθενής, το φάρμακο θα πάει εκλεκτικά και στο στομάχι, που είναι πολύ κοντά με την αριστερή κοιλία και θα μας δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εκτίμηση των εικόνων. Θα έχουμε πολύ εύκολα ψευδώς θετικά αποτελέσματα, γιατί υπάρχει περίπτωση το φάρμακο να μην πηγαίνει τόσο ικανοποιητικά στην καρδιά για να έχουμε ψευδή ελλείμματα. Να προφανώς το φοράει άνετα ρούχα για το ενδεχόμενο ιδιαίτερα που θα υποβληθεί σε δοκιμασία, σε εργομετρική δοκιμασία κόπωσης. Να έχει διακόψει τον καφέ και τροφές πλούσιες σε καφέ και επίσης φάρμακα. Μην ξεχνάμε ποτέ το έξτρα παναντόλ, γιατί είναι ένα φάρμακο το οποίο περιέχει καφέινη. Οπότε στο ιστορικό, στις συμβουλές που δίνουμε στους ασθενείς που κλείνουν το ραντεβού, είναι ακόμα για τα παυσίπονα, να ξέρουμε αν υπάρχει κάποιο τέτοιο παυσίπονο. Για πόσο διάστημα, τουλάχιστον για 12 ώρες. Ο χρόνος με διπλασιασμό της καφεΐνης δεν είναι το ίδιο σε όλους τους οργανισμούς, σε όλους τους ασθενείς, αλλά τουλάχιστον 12 ώρες θεωρείται το μήνυμα που μπορούμε να τη διακόψουμε. Το ιδανικό θα ήταν και περισσότερο, αλλά το ελάχιστο είναι 12 ώρες. Και επίσης, αν είναι διαβητικός ασθενής, να τροποποιήσει ανάλογα τη φαρμακευτική αγωγή του, γιατί θα μείνει αρκετές ώρες χωρίς λήψη τροφής, οπότε για να αποφύγουμε τις υπογλυκαιμίες καθαρά. Εδώ έχω τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Αυτό που για σχετικά με τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής, αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα, γιατί είναι οριζόντια διακοπή, ισχύει για όλες τις δοκιμασίες, είναι ότι τα νητρόδη πρέπει να διακόπτονται. Όλα τα υπόλοιπα φάρμακα εξετάται τι δοκιμασία θα κάνει ο ασθενής και με ποιον ασθενή έχουμε απέναντί μας. Το σίγουρο είναι ότι δηλαδή όταν έχουμε νητρόδες πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται διακοπή. Όσον αφορά την εργομετρική κόπωση, τον κυλιόμενο τάπητα συνήθως, καθώς το εργομετρικό ποδήλατο δεν είναι και τόσο συνήθες στην Ελλάδα, έχουμε αύξηση της εμφανίας αιματικής ροής έως 3 φορές. Οι ενδείξεις και ενδείξεις είναι ίδιες με τη δοκιμασία κόπωσης, οπότε οι συνάδελφοι καρδιολόγοι τις γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς που θα μας παραπέμψουν το περιστατικό. Και γίνεται πάντοτε η αξιολόγηση με βάση τα θετικά κλινικά ευρήματα και τα ηλεκτροκαρδιογραφικά. Η ευαισθησία, όπως ξέρουμε, της κόπωσης είναι της τάξης του 70% και αντίστοιχη είναι και η ειδικότητα. Η φαρμακευτική φόρτιση, έχουμε 4 φάρμακα στην ουσία στη διάθεσή μας. Το ειδιπυριδαμόλ, που είναι από το 1970 κοντά, το πιο παλιό φάρμακο. Η αδενοσίνη, το βουταμίν και η εργαδενοσόνη, θα αναφερθούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Πολύ γρήγορα η διπυριδαμόλη, αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι γίνεται ενδοφλέβεια και η χορήγηση είναι 4 λεπτά, θα δούμε πολύ γρήγορα το πρωτόκολλο μετά. Δημιουργεί μία αύξηση της στεφανίας ροής 2,5-6 φορές. Είναι μεγάλη η αύξηση που έχει ως αγκιοδιαστολή. Και έχουμε το φαινόμενο της υποκλοπής, με βάση το οποίο ένα στενωμένο αγκείο δεν θα μπορέσει να διασταλεί τόσο όσο ένα φυσιολογικό αγκείο, άρα έτσι θα προκύψει το έλλειμμα που θα έχουμε στην σπιτρογραφική εικόνα. Συγγνώμη. Και εδώ είναι πολύ γρήγορο το πρωτόκολλο. Είναι 4 λεπτά η χορήγηση της πυριδαμόλης και μετά από 3 λεπτά χορηγούμε το ραδιοφάρμακο, δηλαδή στο 7ο με 8ο λεπτό. Η αδενοσίνη είναι ένας αντίστοιχα αντιδιασταλτικός παράγοντας, ο οποίος χωρίζεται με αντλία έγχυσης. Αυξάνει λίγο λιγότερο την στεφανιαία ροή σε σχέση με τη διπυριδαμόλη. Το σημαντικό και το πολύ σημαντικό της αδενοσίνης είναι ότι έχει πολύ γρήγορη ταχεία ημιζωή, 2 έως 10 σεκόντ, που σημαίνει ότι σε παρενέργειες και ανεπιθύμητες ενέργειες, μάλλον με διακοπή της χορήγησης αδενοσίνης, έχουμε και παύση των ανεπιθύμητων ενεργειών πολύ γρήγορα. Εδώ είναι το πρωτόκολλό της. Συνήθως προτιμάται το πρωτόκολλο στα περισσότερα τμήματα στα 6 λεπτά, όχι στα 4, και στη μέση του εξαλέπτου, στο 3ο λεπτό δηλαδή, χορηγούμε το ραδιοφάρμακο. Η δοβουταμίνη, που στην ουσία είναι ο μηχανισμός δράσης, δεν είναι φόρτιση, έχει ασκεί θετική χρονότοπη και νεότοπη δράση,
όσο περίπου μια υπομέγιστη κόπωση. Θεωρείται δηλαδή ότι φτάνει κοντά στο 85% η δράση της εδωβουταμίνης σε σχέση με τη φυσική κόπωση και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, για την ακρίβεια ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη στον αναπνευστικό ασθενή και θα πούμε για ποιο λόγο συνέχεια. Εδώ είναι το πρωτόκολλό της. Και λέμε, είπαμε πριν ότι ήταν ιδιαίτερη χρήσιμη γιατί με τον ερχομό της εργαδενοσόνης η δοβουταμίνη σαν backup του πυρηνικού στην περίπτωση που είχαμε έναν ασθενή ο οποίος δεν μπορούσε να κοπωθεί, δεν μπορούσε να γίνει φόρτιση λόγω αναπνευστικού προβλήματος έχει σταματήσει πλέον λόγω της εργαδενοσόνης. Η εργαδενοσόνη, όπως αναφέρθηκε πριν, είναι ένας στεφανιαίος εκλεκτικός αντιασταλτικός παράγοντας. Έχει FDA approval από το 2008, στην Ελλάδα ήρθε τον Νοέμβριο του 2016. Χορηγείται σε 400 μικρογραμμάρια σε 10 σεκόντ. Η δόση της είναι συγκεκριμένη, δεν εξαρτάται το σωματικό βάρος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα σκευάσματα. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες για το αν πειράζουν, αν αυξήσουμε λιγότερο ή αν ελαττώσουμε τη δόση της εργαδενοσόνης. Έχουν καταλήξει στα 400 μικρογραμμάρια ανεξαρτήτως του σωματικού βάρους. Η αύξηση στεφανίας εδώ είναι 2,5 φορές. Η μόνη αντένδειξη, για την ακρίβεια, στο SPC του φαρμάκου είναι σχετική αντένδειξη, δεν είναι απόλυτη αντένδειξη, είναι να υπάρχει ιστορικό επιληψίας και σπασμών. Και εδώ είναι το πρωτόκολλο της εργαδενοσόνης. Στην ουσία χορηγούμε τη εργαδενοσόνη σε 10 δευτερόλεπτα και μετά από περίπου 30-40 δευτερόλεπτα χορηγούμε τον ραδιοφάρμακο. Και στην ουσία ο ασθενής χρειάζεται να παραμείνει σε μονή των όχι παραπάνω από 5 με 10 λεπτά συνήθως. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν κάνουμε κόπωση ή φόρτιση φαρμακευτική. Εδώ είναι τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2015. Στην ουσία αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι γενικά προτιμάμε την κόπωση. Ένας ασθενής ο οποίος μπορεί να κοπωθεί πρέπει να γίνεται εργομετρική κόπωση. Γιατί πέρα το ότι θα έχουμε μια φυσική δοκιμασία, σε αντίθεση με τις φαρμακευτικές δοκιμασίες που δεν είναι κάτι φυσικό, και θα δούμε την καρδιά πώς αντιδράσει σε πραγματικές συνθήκες στην κόπωση, έχουμε πλέον την πληροφορία, την κλινική πληροφορία. Η κλινική πληροφορία στις φαρμακευτικές δοκιμασίες είναι πολλές φορές ψευδώς θετική. Δηλαδή, μπορεί να παραπονείται ο εξεταζόμενος ότι έχει κάποιο σύμβαμα, αλλά αυτό να είναι μια απλή παρενέργεια, να μην είναι, ένα πραγματικό σημείο ισχυμίας. Ενώ δεν θα στην κόπωση έχουμε πολύ ισχυρή ένδειξη το κλινικό σύμπτωμα. Η διαγνωστική ακρίβεια ωστόσο των φαρμακευτικών δοκιμασιών, δηλαδή κατά πόσο είναι εισάξιες όσον αφορά την ακρίβεια στο σπιθυρογράφημα, είναι μια πολύ παλιά ιστορία και έχει απαντηθεί πολλά χρόνια πριν. Εδώ έχουμε μια μελέτη του 1992, η οποία στην ουσία αναφέρει ότι είναι εισάξια η δοκιμασία φόρτισης με την δοκιμασία κόπωσης με αδενοσύνη. Τα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούν την αιμάτωση αναφέρθηκαν και πριν πολύ σύντομα είναι το θάλιο, το οποίο είναι το κλασικό φάρμακο που για πολλά χρόνια υπήρχε κατά αποκλειστικότητα στα τμήματα πυρηνικής. Αργότερα όμως ήρθαν τα ισονιτρίλια, τα παράγωγα του τεχνητίου που λέμε, που στην ουσία γίνεται η επισύνδευση με το τεχνίτιο 99. Και είναι τα παράγωγα τα οποία στην ουσία λόγω που έχουν εξίσου καλή ευαισθησία και ειδικότητα και ίσως και καλύτερη ειδικότητα από το θάλιο έχουν επικρατήσει στα πιο πολλά τμήματα πυρηνικής. Εδώ βλέπουμε πολύ συνοπτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Να σταθώ στο ότι το θάλιο παραμένει το μοναδικό φάρμακο για βιωσιμότητα μυοκαρδίου, γιατί στην κλινική πράξη, στην πράξη ο συνδυασμός τεχνητιοπαραγόγων με νητρόδι για να δούμε βιωσιμότητα δεν λειτουργήσε ποτέ. Για βιωσιμότητα εξακολουθεί το θάλιο να είναι στη μοναδική χρήση. Έχει μικρότερη εκτινική επιβάρυνση για το προσωπικό, για αυτούς που φτιάχνουν το φάρμακο, για τους τεχνολόγους του τμήματος και το προσωπικό. Ωστόσο, έχει μεγαλύτερη ακτινική επιβάρυνση για τον ίδιο τον ασθενή. Και είναι πολύ μεγαλύτερη ακτινική επιβάρυνση αν σκεφτεί κάποιος ότι το θάλιο θα γίνει σε μία χορήγηση, ενώ αν χρησιμοποιήσουμε τα τεχνητοπαράγωγα και σταματήσουμε τη δοκιμασία στην πρώτη φάση του στρες, εφόσον έχουμε ένα φυσιολογικό σπιθυρογράφημα, η ακτινική επιβάρυνση πέφτει δραματικά υπέρ του ασθενούς φυσικά. Τα μειονεκτήματα του θαλίου είναι ότι λόγω που έχει χαμηλή ενέργεια δεν έχουμε την καλύτερη ποιοτικά εικόνα που έχουμε με τα τεχνητοπαράγωγα, που είναι υψηλότερης ενέργειας και έχουμε καλύτερη απεικόνηση.
Και επειδή αναφέρθηκε πριν και είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι μελέτες gated είναι δυνατόν να γίνουν σχεδόν αποκλειστικά μόνο με τεχνητό παράγωγα. Μεθάλιο είναι πολύ χαμηλότερη στατιστική και δεν είναι τόσο καλά τα αποτελέσματα. Όσον αφορά την εκτίμηση του σπεκτρογραφήματος, κυρίως είναι η αξιολόγηση των εικόνων και οι ποσοτικές επεξεργασίες. Είναι σημαντικό να προσπαθούμε οι πυρηνικοί στην γνωμάτευση της εξέτασης να αναφερόμαστε αναλυτικά στο πόσο το μυοκάρδιο προσλαμβάνει ή πόσο διαχέεται το ραδιοφάρμακο, αναλόγως τι ραδιοφάρμακο χρησιμοποιούμε στην αριστερή κοιλία. Βλέπουμε εδώ δηλαδή ότι υπάρχει ένα σκορ αναλόγως πόσο δυνατό είναι σε ένταση το έλλειμμα. Και εδώ βλέπουμε την έκταση της ελληματικής περιοχής αναλόγως πόσο μεγάλη είναι σε μικρή, μεγάλη και μέτρια. Βλέπουμε ένα φυσιολογικό σπιτρογράφημα που η αριστερή κοιλιά φαίνεται ικανοποιητικά. Εδώ βλέπουμε ένα έλλειμμα στο μέσο πρόσωπο διαφραγματικό, το οποίο στην ουσία στην φάση της ηρεμίας φτιάχνει και είναι θετικό το σπιτρογράφημα για ισχυμία. Αυτός ο πίνακας μας δείχνει πολύ συνοπτικά πώς γίνεται η ερμηνεία του σπιτρογραφήματος. Μιλάμε για ελλείμματα. Αν έχουμε έλλειμμα και σωστές και στο REST, αν δεν έχουμε έλλειμματα καθόλου, μιλάμε για ένα φυσιολογικό σπιτρογράφημα. Αν έχουμε έλλειμμα στο stress και στο REST φτιάχνει, μιλάμε για ισχυμία. Και αν έχουμε έλλειμμα τόσο στο stress όσο και στο REST, μιλάμε πλέον είτε για σταθερό έλλειμμα, δηλαδή ουλώδη βλάβη, είτε για χυμάζον μυοκάρδιο ανάλογα τον ασθενή που έχουμε απέναντί μας, αν είναι διαγνωστικό σπιτρογράφημα και με βάση πάντα το ιστορικό που έχουμε. Πολύ σημαντικό στην εκτίμηση του σπιτρογραφήματος είναι να έχουμε υπόψη μας τις παραλλαγές, όπως είναι η λέτη της κορυφής στις γυναίκες, που ψευδώς μπορεί να δοθεί σαν σταθερό έλλειμμα, και η αυξημένη διάχυση του ραδιοφαρμάκου στο πλάγιο τείχωμα, που φυσιολογικά υπάρχει σε πολλούς εξεταζόμενους. Εδώ βλέπουμε μια φυσιολογική λέτη της κορυφής. Και πάμε στα artifact που συναντάμε συχνά στο σπιτρογράφημα. Είναι το breast attenuation που έχουμε έλλειμμα λόγω της εξασθένησης εκτινοβολής από το μαστό, το diaphragmatic attenuation από το αριστερό ημιδιάφραγμα, τις εξωκαρδιακές προλήψεις που μπορεί να μας δημιουργήσουν ψευδή ελλείμματα στην αριστερή κοιλία, τα artifact λόγω κίνησης, είτε το εξεταζόμενο είτε το upward creep, που είναι στην ουσία όταν έχουμε μια πολύ καλή κόπωση, ειδικά σε νεαρούς ασθενείς, και η καρδιά μετακινείται κατά τη διάρκεια της απεικόνησης. Αυτό το πρόβλημα κυρίως αφορά το θάλιο, που ο ασθενής μπαίνει κατευθείαν στην κάμερα, γιατί αυτό το upward creep συνήθως συμβαίνει το πρώτο δεκάλεπτο. Οπότε στην ουσία με τα τεχνητό παράγωγα που το πρωτόκολλο απεικόνησης είναι 30 με 40 λεπτά μετά, δεν το συναντάμε. Σε μπλοκ αριστερού σκέλους να έχουμε αναστρέψιμο έλλειμμα στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα και ψευδές έλλειμμα στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, και επίσης όταν έχουμε αριθμίες και έχουμε gated μελέτες. Εκεί υπάρχει πρόβλημα όταν έχουμε παραπάνω από 30% καρδιακών κύκλων rejected, τότε οι εικόνες μας δεν είναι διαγνωστικές και πρέπει να τροποποιήσουμε την απεικόνηση σε απλή απεικόνηση και όχι σε gated. Εδώ βλέπουμε ένα artifact προστίου τυχώματος, το οποίο όπως θα δείτε στις εικόνες stress είναι στο κορυφαίο και μέσο πρόστιο, και στην εικόνα που έχουμε στη μεσαία σειρά που βλέπουμε στους άξονες είναι σε θέση breast up, δηλαδή καθυλωμένος ο μαστός πάνω και έξω. Βλέπουμε πόσο χαρακτηριστικά φτιάχνει και γεμίζει το πρόστιο τείχωμα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αν αυτό, για παράδειγμα, δεν είχαμε κάνει την θέση breast up, ενδεχομένως να το δίναμε ή σταθερό ή και μια υπείου βαθμού ισχυμία, και οι ασθενείς να οδηγούνταν σε μια άσκοπη στεφανιογραφία. Εδώ έχουμε επίσης με θέμα μαστού, με artifact μαστού, και βλέπουμε ότι αυτή τη φορά το artifact δεν είναι στο πρόστιο τείχωμα ή στο πλάγιο, όπως έχουμε πολλές φορές συνηθίσει να διαβάζουμε και να ακούμε, αλλά είναι απλά στο κατώτερο τείχωμα. Το συμπέρασμα δηλαδή είναι ότι ο μαστός, αναλόγως το μέγεθος πάντα, μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε σχεδόν τείχωμα της καρδιάς. Επίσης δεν ισχύει πάντα ότι ο μεγάλος μαστός είναι το πρόβλημα. Έχουμε δει πολλές φορές σε γυναίκες με πολύ πολύ μικρό μαστό, επειδή είναι πυκνός μαστός, να μας δημιουργεί εξίσου σημαντικά θέματα. Άρα δεν ισχύει αυτό που βλέπουμε πολλές φορές γραμμένο, ότι μεγάλος μαστός πρόβλημα. Μικρός μαστός δεν έχει net κάτι. Και στο μικρό μαστό μια χαρά έχουμε artifact. Εδώ έχουμε το κλασικό artifact κατωτέρου σε άντρα, που βλέπουμε πόσο στην πλυνή θέση πώς γεμίζει το κατώτερο τείχωμα.
πάμε λίγο να δούμε τις ποσοτικές επεξεργασίες, όπως είναι ο καρδιοπνευμονικός δείκτης, ο οποίος κυρίως έχει μελετηθεί στην εργομετρική δοκιμασία κόπωσης και πρέπει να είναι μικρότερος του 0,52. Είναι μη ειδικός δείκτης, άρα γιατί μπορεί να σε κάποιες στους καπνιστές, σε άλλες πνευμονοπάθειες, μπορεί επίσης να είναι αυξημένος και να μας δώσει ψευδή, να είναι μια ψευδός αυξημένος. Ο δείκτης παραδοχής ισχυμικής διάθεσης, ο TID, και αυτός είναι σημαντικό εργαλείο, αλλά είναι και αυτό μια ένδειξη, δεν μας αποδεικνύει την ισχυμία. Η πολική ανάλυση, το γνωστό μας Bullseye, το οποίο κυρίως το δείχνουμε για μια πιο συνοπτική εικόνα της καρδιάς. Η γνωμάτευση ποτέ δεν βγαίνει από τον Bullseye. Είναι λάθος να κοιτάμε, να βλέπουμε τον Bullseye και να ορίζουμε από εκεί το συμπέρασμα του σπιτογραφήματος. Πάντοτε τη βαρύνουσα σημασία την έχουν σε σειρά εικόνες και όχι τον Bullseye. Και ακόμα πιο λιγότερο σημαντικό, εν πάση περιπτώσει, είναι η απεικόνιση των τριών διαστάσεων, τα 3D που δίνουμε πολλές φορές στις εικόνες που δίνουμε στις εξετάσεις. Κυρίως είναι για θέμα παρουσίασης και λιγότερο για θέμα πραγματικά για την ουσία της γνωμάτευσης του σπιτογραφήματος. Σχετικά με τον έλεγχο της βιωσιμότητας, ποτέ μην ξεχνάμε ότι σε ένα διαγνωστικό σπιτογράφημα 30-40% των σταθερών ενδυμάτων μπορούν να έχουν από κάτω βιώσιμο μυοκάρδιο. Αυτό πρέπει να εκπαιδεύσουμε, ίσως φταίμε και εμείς οι πυρηνικοί, να εκπαιδεύσουμε τους συναδέλφους καρδιολόγους ότι ένα σταθερό έλλειμμα σε διαγνωστικό σπιτογράφημα δεν είναι μόνιμη βλάβη. Γιατί το κλασικό που πολλές φορές συζητάμε, μας λένε άρα είναι ουλή. Ένα 30-40% του σταθερού ελλείμματος έχει από κάτω βιώσιμο ιστό. Άρα αυτό το σταθερό έλλειμμα σε ένα διαγνωστικό σπιτογράφημα έχει λόγο να στεφανιογραφηθεί ενδεχομένως. Ακόμα και σε ένα σπιτογράφημα ασθενή με στεφανία νόσο γνωστή, ένα σταθερό έλλειμμα δεν αποκλείεται να έχει βιώσιμο μυοκάρδιο από κάτω και ενδεχομένως ο ασθενής που θα κάνει τεχνητοπαράγωγο, ένα μίμπι για παράδειγμα, και θα έχει ένα σταθερό έλλειμμα, ίσως από το να τον αποκλείσουμε από μια στεφανιογραφία, θα ήταν ίσως σημαντικό να κάνει ένα δεύτερο έλεγχο με φθάλιο, έτσι ώστε να δούμε τελικά αυτό το σταθερό έλλειμμα στο μίμπι, αν έχει κάποια βιωσιμότητα από κάτω. Επίσης, μόνιμα ελλείμματα με μείωση της ραδιενέργειας μέχρι 50% στη διαβάθμιση που σας είχα δείξει πριν, σε σχέση με τις φυσιολογικές περιοχές, έχουν μεγάλη πιθανότητα βιωσιμότητας. Πρακτικά αυτό δηλαδή σημαίνει ότι αν στην κλίμακα της ενεργότητας είναι παραπάνω από 50%, μάλλον είναι μικρή πιθανότητα αυτά τα ελλείμματα τελικά να έχουν από κάτω βιώσιμο ιστό. Και 20% των μόνιμων ελλειμμάτων στις 4 ώρες, στην απεικόνιση των 24 ώρων έχει βιωσιμότητα, εμφανίζουν επανακατανομή. Αυτό αφορά τις μελέτες σταλίου, όπως καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ακόμα και αν δεν επαναχορηγήσουμε κάποιον μεθάλιο με το 1 μιλικιουρί μετά από τις 3,5-4 ώρες της πρώτης χορήγησης, θα είναι πολύ καλό να τον επικονίσουμε στις 24 ώρες, μήπως αναδείξουμε βιώσιμο ιστό με την 24 επικόνηση. Όσον αφορά την ορολογία, την ξέρετε πολύ καλύτερα ως οι συνάδελφοι καρδιολόγοι, για το στάντ μυοκάρδιο, που είναι το απόπληκτο μυοκάρδιο που έχει να κάνει με πολύ πρόσφατο ισχυμικό επεισόδιο, και το χυμάζον, το οποίο είναι αποτέλεσμα χρόνιας ισχυμίας και είναι πολύ συχνό έβριμα σε περιστατικά τα οποία δεν έχουν γνωστή στεφανία νόσο και γίνεται η πρωτοδιάγνωση πολλές φορές με χυμάζον μυοκάρδιο και σταθερά ελλείμματα. Πάμε λίγο, να ολοκληρώσω λίγο σχετικά με τα αίτια των ψευδών θετικών σπιτογραφημάτων, που πολλές φορές μπορούμε να έχουμε, είναι η κακή ποιότητα και ερμηνεία των εικόνων, η κίνηση του ασθενούς, το upward clip που αναφέρθηκα πριν, το μπλοκ αριστερού σκέλους και η υπερτροφή αριστερής κοιλίας. Τα αίτια των ψευδών αρνητικών σπιτογραφημάτων είναι επίσης η κακή ποιότητα των εικόνων, η μη ικανοποιητική κόπωση ή η μη διακοπή της φωνητικής αγωγής, η καθυστέρηση στη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου και η καθυστέρηση στην ένταξη της απεικόνησης. Σύντομα για τη βιωσιμότητα έχουμε το θάλιο και το μίμπι και το φως μην όμως σε πολύ μικρότερη έκταση. Τα πέτρα διοφάρμακα είναι το FDG και ο άνθρακας 11 acetate. Τα πρωτόκολλα είναι είτε κόπωση και φόρτιση και επανακατανομή, είτε ηρεμία και επανακατανομή. Και πάμε σε αυτό το πολύ συνοπτικό πινακάκι, το οποίο μας δείχνει μόνο 9 λόγους, που μπορεί ας πούμε να υπάρχει μια συμφωνία και μια
ας πούμε, δυσκολία στο να εξηγήσουμε για ποιο λόγο ενώ το σπιθυρογράφημα είναι θετικό ή αρνητικό, η στεφανιογραφία είναι αντίστροφη. Μία δυσαρμονία ακριβώς. Είναι ενός μικρών αγγείων. Στην ενός μικρών αγγείων το σπιθυρογράφημα θα είναι θετικό. Ενώ στη στεφανιογραφία τα μεγάλα αγγεία θα τα δείξει φυσιολογικά. Επίσης, αν έχουμε στέρωση κάτω από 50% του αυλού, το σπιθυρογράφημα θα είναι αρνητικό. Δεν θα έχουμε δηλαδή απεικόνηση ισχυμίας, ενώ υπάρχει στην ουσία μία στένωση. Αν έχουμε στένωση μικρού αγγείου ή δευτερευόντος κλάδου, αν έχουμε ανάπτυξη παράβλησης κυκλοφορίας, πολλές φορές δηλαδή δίνουμε ένα αρνητικό σπιθυρογράφημα εμείς και όταν ο ασθενής για το χ λόγο οδηγηθεί τελικά στη στεφανιογραφία, ο καρδιολόγος θα μας πει για ποιο λόγο δεν το ανέδειξε το σπιθυρογράφημα. Η παράπλευρη είναι το κλασικός, ο συνήθις λόγος. Να έχουμε σπασμό στεφανιαίου αγγείου, την ώρα που χορηγούμε το φάρμακο να υπάρχει κάποιο σπασμό, αυτό πολλές φορές το βλέπουμε σε περιπτώσεις που έχει γίνει πλημελής προετοιμασία του ασθενούς και έχει κάνει τσιγάρα, έχει καπνίσει αμέσως πριν το σπιθυρογράφημα. Γι' αυτό πάντα λέμε ότι πρέπει να γίνεται διακοπή του καπνίσματος τουλάχιστον για κάποιες ώρες, τουλάχιστον 6-7 ώρες πριν. Να υπάρχει σημαντικού βαθμού βαλβιδοπάθεια, κυρίως στένωση της αορτικής είναι, να έχουμε μυοκαρδιακή γέφυρα, υπερτροφή αριστερής κοιλίας και τέλος να έχουμε υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση των στεφανιογραφικών ευρημάτων, κάτι που αφορά τους συναδέλφους καρδιολόγους που από όσο μας έχουν πει και οι ίδιοι δεν είναι πάντοτε εύκολο το να πούμε ότι μια στένωση είναι 70 ή αν είναι 70 ή αν είναι 50. Υπάρχουν δηλαδή μεταξύ διαφορετικών καρδιολόγων που μπορεί να υπάρχει και απόκληση. Μελέτες αιμάτωσης είναι με PET πολύ γρήγορα, είναι ρουβίδιο με νερό με άνθρακα, με οξυγόνο 15 και αμμονία. Λίγο να συντομεύσουμε, μιλάμε για την ανείχνευση ισχυμίας. Ναι, αυτό, δεν έχω κάτι άλλο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.